σώμα μου ρωτάω ποιο δρόμο πρέπει να περάσουμε. Απ' το μυαλό ζητάω λίγο να αφήσει να γελάσουμε. Στο ένα χέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Απαγορεύεται να μου στέλνεις μήνυμα. Κι όταν πάλι σε πιάσαν χτες τηλέφωνο, αν είπες το ότι περπάτησες, αλλά δεν του είπες ότι είμαστε μαζί. Ότι πάμε για γάμο, γιατί δεν του είπες τούτο. Επειδή... δεν ξέρω. Ποιος σας μίλησε αυτά. Ήδη έρθε εδώ, αμέσως είπε ότι εσύ την έδερες. Μα η Φανή. Ναι. Η κόρη μου. Ναι. Είπες σας η κόρη μου πως είναι έδερα. Ποτέ δεν σταμάτησα να σε αγαπώ. Κι εγώ έχω δυνατά αισθήματα για σένα, Ρένα. Αλλά... αλλά... δεν ξέρω. Νομίζω δεν είναι εύκολο να κολλήσουμε το γυαλί το σπασμένο. Έρχεται εδώ του μέρα. Αλήθεια, έρχεται. Νιώθω μια πείνα και το φιτζάνι μου λέει ότι σήμερα θα πάω Τούρκο γεμιστό με πατάτες. Άντρη μου, πάρε αυτά τα χαπάκια και θα σου περάσει ο πονοκέφαλος. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Ο γιατρός σήμερα ή θα μου δώσει δύναμη και κουράγιο ή να μου θάψει την τελευταία μου ελπίδα για να γάμω μωρό. Μα αφού σας είπα, αυτός ο γιατρός είναι γιος ενός πολύ ικανού μου φίλου. Στην Αθήνα θεωρείται κορυφαίος γυναικολόγος. Μα που μου σου λέει ευχαριστώ που τον έφερες ειδικά για μένα. Μα αφού μιας έχω. Είμαι σίγουρη ότι ο γιατρός θα σας πει πολλά καλά νέα, Κατερίνα μου. Εμείς την αλήθεια θέλουμε, κύριε Αντρούλου, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια. Ή μήπως είναι καλύτερα να μας δώσει ελπίδες στους ψεύτικες. Την αλήθεια θέλουμε, τίποτα άλλο. Σε να σου πω σε κάτι, θα σου δώσω μια υπόσχεση. Ό,τι και να μας πει ο γιατρός σε λίγο, εγώ να σε αγαπώ πάλι. Για πάντα. Άρη, με λες μεγάλα λόγια, σταμάτα. Αμφισβητείς την αγάπη μου, α? Μα τι όμορφο ζευκάρι μου είσαστε. Άρα πάμε, έλα. Πάμε. Παππού, να τα πούμε μετά, ναι. Μα δεν κατάλαβες, Κατερίνα μου, κανένα. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Κι εγώ. Θέλουμε να σας ταλαιπωρήσουμε. Τι λες τώρα, Άρη μου, θα έρθουμε για συμπαράσταση. Έτσι όμορφη κορούα που είσαι, χαμογέλα. Χαμογέλα καλά, και τώρα να φύγουμε. Ακόμα λίγο, Κατερίνα μου. Μπράβο, τώρα φύγαμε. Εσύ, άντρη μου, ξάπλωσε λίγο και θα σου περάσει ο πονοκέφαλος. Καλά, καλά, Χριστάκη μου. Να πάτε στο καλό. Α, να μου τηλεφωνήσετε, α. Να έχω μεγάλη αγωνία. Εντάξει, Αντρούλου. Επίσκεψε μεγάλο σοκ, α. Απλώς εγώ έπρεπε να σου ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω τίποτε προσωπικό μαζί σου. Γιατί να έχεις κάτι προσωπικό μαζί μου, έχουμε τίποτε να μοιράσουμε. Τίποτε. Ακούω λοιπόν τον λόγο της υψηλής επισκέψεως σας. Α, όχι να με ρωνεύκε σε μένα, γιατί πιο παλιές πιάνει μια πέλα, αλλά τσεκάμω τα που κουπάδα μέσα, δά. Λεμεσάνη, ηρέμησε σε παρακαλώ. Α, σπίτι μου που είσαι, με ξέχνας. Λοιπόν, ακούω. Τούτο που έμαρες και εμένα χαρά είναι αδικία. Ω, έπρεπε να γίνεις πολιτικός καλό εσύ, μόλις έκαμες έναν τέλειο πρόλογο προεκλογικής εκστρατείας. Συνεχίζεις να με ειρωνεύκες, σε βλέπω, α! Λοιπόν, Χριστίνα, κόψε την υποκρισία, αν δεν πας στο θέμα. Ένα γιατί, Ρένα, μπορείς να μου μιλήσεις.
Ναι. Ωραία. Που πότε γίνεται εσείς οι δυο φιλενάδες, ενώ μέσα σκοτώνες του. Μα δεν έχει να κάνει με τη φιλία το πράγμα, χαρά. Ναι. Απλώς θεωρώ ότι αν η Ρένα αποφασίσει και θέλει να ξανασμίξει με τον Μάρκον για να σώσει την οικογένειά της, εσύ πρέπει να κάνεις πίσω. Γιατί? Γιατί είναι σωστό το πράγμα που κάνεις, χαρά. Είναι σωστό να διεκδικώ τη σχέση μου. Σοβαρό μιλούμε τώρα. Εσύ ρε Χριστίνα, πίτσο κάμε σκοπελούδι με τον Φίλιππο σαν ήταν παντρεμένος. Είσαι σωστή. Λοιπόν, Χριστίνα, δεν πετροβολείς να μαζί σε σπίτι για άλλη, εντάξει. Άκου να σου πω κάτι, εγώ δεν διαλύσα καμιά οικογένεια. Και αν δεν έγινε τον ό,τι έγινε με την Ηλέκτρα, εγώ δεν θα διεκδίκουν τον Φίλιππο. Αθέλω πιστεύω σε. Ξέρεις, είδα όνειρο ότι εκράτουν τον Μιχάλη μου τον λαιμό τζεπνιά του. Το πρωί ξύπνησα και λυπήθηκα πάρα πολλά που ήταν όνειρο. Μα το Θεόν λυπήθηκα πάρα πολλά που ήταν όνειρο. Τώρα μιλάω ο Δημός σου, Φίλιππε, ο Δημός δεν είναι καλοσύμπουλος. Παραδέχομαι το. Εθολωμένος ο νους μου. Μα πέ μου, εν του αξίζει να τον καθαρίσω κι ας πάω φυλακή. Τούτον έμεινε ρε, Φίλιππε, τώρα. Είναι και γωνιάς. Δεν το χωνεύκω, δεν το χωνεύκω το φίδι των κολοβών. Είσαι μας 25 χρόνια να τσακωνούμαστε για κάτι που έκαμε τζίνος. Κι ούτε να τον πιάσουν οι τύψεις και να έρθει κάποτε να πει, ρε παιδιά, συγγνώμη, η αιτία που εξαφανίστηκε η Δέσποινα εγώ είμαι. Συγγνώμη, ένα συγγνώμη τουλάχιστον. Για να έχεις τύψεις πρέπει να έχεις και συνείδηση. Έπρεπε να καταλάβαινα πως ήταν ερωτευμένος με την Δέσποινα. Γιατί είδα το. Πολλές φορές που τον είδα να κοιτάζει περίεργα την Δέσποινα, αλλά πού να φανταστώ ότι ο άνθρωπος που προόριζα εγώ για πρώτο μου κουμπάρο στο γάμο μου απεργάζεται ούτε και κατάστρωνε σχέδιο για να χαλάσει τον γάμο μου. Είπαμε τα τούτα πολλές φορές, Φίλιππε. Είπαμε τα πολλές φορές. Δεν έθελε ο άνθρωπος να έχεις δίπλα σου την Δέσποινα. Έθελε να νιώσει την ικανοποίηση ότι πήρε κάτι δικό σου. Έθελε να επιβεβαιώσει ότι είναι αρρωστημένος. Έννοια σου όμως, θα μείνει πάνω. Θα μείνει πάνω σου, τι εννοείς. Θα τον κάμω να καταραστεί την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκε στον δρόμο. Φίλιππε, η εκδίκηση για μικρούς ανθρώπους. Αδέρφη, με το συμπάθιο. Παρά να είμαι ένας μεγάλος μαλάκας, προτιμώ να είμαι μικρός άνθρωπος. Ξέρεις το. Δεν ξέρω τι ερώτητα γίνει. Τούτες οι κουβέντες είναι για σένα, Σταύρο. Που είσαι μορφωμένος άνθρωπος. Κι ας σου δω και κάποιος ένα μπάτσο, θα γυρίσεις και την άλλη σου τη βούκα. Εγώ όμως που είμαι του δρόμου, αν μου δω και κάποιος μπάτσο, θα φάει πουνιά. Αυτό θα πάθει και ο κύριος Μιχαλάκης. Θα φάει πουνιά! Να φέρει τα μίλια! Σε παρακαλώ, δεν θέλω άλλες φασαρίες στο γραφείο μου. Σαφκάν, πες του αμέσως να φύγει γιατί θα καλέσω την αστυνομία. Και την πολύ σαφλά, Ζάχρα. Εγώ μπορώ να τη χάσουμε. Στράτος τη δίκτυρο, όταν ψένεις. Δεν μιλάω τουρκικά. Τι είπε τώρα, τι είπε. Θέλει να ξέρει αν εσύ είσαι ο Στράτος. Ωραία, πες του ότι δεν είναι τούτος για να φύγει. Όχι, Γαβριέλα, δεν φοβάμαι. Πες του ναι. Ναι, εγώ είμαι ο Στράτος. Εγώ, ήω. Δεν. Πανίκο, να μην σε ψάχνει και δεν σε. Είναι ο θείος του Πανίκου. Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Και γιατί μου το λέει εμένα. Ήρθε από την Τουρκία στην Κύπρο για να μάθει ποιος τον σκότωσε. Α, μπράβο. Πάντως ο θείος δεν μοιάζει με τον Ανιψιό. Ο Ανιψιός ήταν λεπτός. Ενώ ο θείος είναι ένα χοντρό βουβάλι. Στράτος, σταμάτα. Δεν είναι αστεία πράγματα. Ο άνθρωπος είναι πολύ επικίνδυνος. Πανίκο έλτουλμε δεν πήρχουν όντια. Ο νουν θα καβγά τη ζήμη. Θέλει να ξέρει αν εσείς τσακώθηκες μαζί με Πανίκο πριν το σκοτώσω. Μπα, και πού ξέρει αυτός τέτοιο πράγμα. Δεν έρετε Μπέλι Ορσούν. Μπαίνε μια τερούν και πήρ κύλερη μου πάλι. Έχετε τις πληροφορίες του. Χεστήκαμε, πες του για τις πληροφορίες του. Χεστήκαμε. Εμένα μου σένα τούτο. Τι είπε τώρα? Είναι σίγουρος ότι εσύ το σκότωσες. Τι κάνεις, Φάνη? Εφόρης, τρώω. Ήβρες καλό μπελού να σε ταΐζει. Εν είσαι υποχρεωμένος.
Είσαι παπάς μου, υποτίθεται. Τι σημαίνει το υποτίθεται? Εντάξει, ευκάρτε υποτίθεται. Αφού είσαι παπάς μου, είσαι υποχρεωμένος να με συντηρείς, σωστά? Οπότε σε συμφέρει, είμαι παπάς σου. Ούλες τις άλλες ώρες φωνάζεις με Μιχάλη, σαν να είμαι κανένας ξέρος, ε? Για να σου είμαι ειλικρινής, τις παραπάνω φορές τώρα σε ξέρω. Ωραία αγκόρι είναι καμά. Ήμουν στο γραφείο του Φίλιππου πριν λίγο. Έτσι, γιατί μου το λαλείς? Επειδή επιμένω και ο Φίλιππος και η Χριστίνα, ότι χθες επίες και με μαυρισμένο μάτι και είπες τους ότι σε χτύπησα εγώ. Μα είσαι του ψυχιατρίου? Μπορεί και να είμαι. Εσύ με κάμες όμως. Τι σημαίνει το την πελάρα τώρα? Εν ήξερες πως έτραβησα κι εγώ και η μάμα με εξαιτία σου. Αλλά ήρθε η ώρα να πληρώσεις. Και θα το πληρώσεις πολλά ακριβά. Λοιπόν, Χριστίνα, δεν επιτρέπω σε κανένα να με κρίνει και πόσο μάλλον εσένα που ένισε καμιά αγία. Εγώ τον Μάρκο δεν θα τον αφήκω έτσι εύκολα στη Ρενά και τούτο να της το πεις. Εγώ ξένα μου πιστεύω. Ότι τον Μάρκο δεν τον αγαπάς. Απλώς θέλεις να τον κρατήσεις μακριά από τη Ρενά, έτσι γιατί επισμώσες. Εντάξει, κύριε Μικελίδη, εύκαλες το πόρισμα σου, τώρα μπορείς να αποχωρήσεις. Νιώθεις καλά με το να είσαι σε μια σχέση απλά και μόνο για να πληγώνεις την εξαδέρφη σου? Τα πράγματα που λαλείς, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μόνο ένας αρρωστημένος μου μπορεί να τα σκεφτεί. Δε με μες στα μάτια, χαρά. Δε με. Και πέ μου αν πραγματικά αγαπάς τον Μάρκο. Θα σου το κολαρκάσμα για τα δικά μου αισθήματα. Εντροπή του τον που γάμνεις. Να μπαίνεις εμπόδιο μπροστά στην ευτυχία της ξαδέρφης σου απλά και μόνο για να ικανοποιήσεις τον εγωισμό σου. Τον το πράγμα δεν είναι εγώ που το κάνω, Χριστίνα μου, είναι η Ρένα που το κάνει. Έχει δυο μωρά μαζί του, σεβάστου το. Να σεβαστεί η Ρένα ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνω εγώ τρία μωρά μαζί του. Τι σημαίνει ρε τούτο, ότι κερδίζω 3-2. Είσαι πολλά ματαιόδοξη, χαρά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ο Μάρκος θα πάρει τη σωστή απόφαση για να γυρίσει πίσω στη Ρένα. Ναι, να σου πω κάτι. Σε λίγο έχω ραντεβού με τον Μάρκο. Και θα είναι απλά ένα ραντεβού. Τούτο να το πει τσινή που σε στείλει. Οκ. Ναι, παρακαλώ, περάστε. Γεια σας. Ω, καλώς τους. Κύριε Χριστάκη μου, γεια σου. Γεια σου, νεόφυτε. Και σε ευχαριστώ που ήρθες από την Ελλάδα, ειδικά για μας. Ξέρω πόσο πιεσμένο είναι το πρόγραμμά σου στην κλινική σου στην Αθήνα. Για το όνομα του Θεού. Στον καλύτερο, στον κολλητό φίλο του παπά μου, δεν θα έκανα το χατήρι. Ευχαριστώ. Να σου συστήσω, εδώ είναι η εγγονή μου η Κατερίνα, για την οποία γιατρέ θέλουμε την γνωμάτευσή σου. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ, παρομοίως. Για να είμαι ειλικρινής, γιατρέ, χαίρομαι πολλά και φοβούμαι πολλά. Δεν πρέπει να φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Άρης, ο αρβωνιαστικός της. Γεια σου, Άρη. Είσαι πολύ τυχερός, γιατί η εγγονή του κύριου Σολομού είναι κούκλα. Εγώ είμαι η Λέλα, κύριε γιατρέ. Α, άκουσα γι' αυτόν τον αραβώνα, κύριε Σολομέ. Αυτή είναι λοιπόν η κυρία Σολομού. Όχι, γιατρέ μου, εγώ είμαι η καλύτερη της φιλενάδα. Η Ξανθούλα μου ήταν λίγο αδιάθετη και ξάπλωσε. Θα τη γνωρίσω όμως, γιατρέ, όταν έρθουμε στην Αθήνα για να πάμε σαν μπουζούκια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα, είσαι έτοιμη? Τι να πω, γιατρέ. Έχω έτσι ένα άσχημο πρόστιμο. Θέλω να είσαι αισιόδοξη. Πάμε. Πάντως, δεν είναι μόνο ο Μιχάλης που φταίει όσα γίνηκαν πριν 25 χρόνια, Φίλιππ. Ποιος άλλος φταίει, δηλαδή? Εσύ. Εγώ, για ποιον λόγο, που τον εμπιστεύτηκα? Επειδή, μικρέ μου αδερφέ, δεν απατούσες στην Δέσποινα, θα μπορούσε να διστρέψει τόσο εύκολα άντια σου. Απάτησα τη. Απάτησα τη. Πελάρες! Εδώ, μια νύχτα που είχα τα ποτά μου, εγνώρισα μια τουρίστρια στην Αιάννα Παντιντζέη. Πρώτο λάθος. Επίες με άλλη γυναίκα εννοήσουν αναμοιασμένος φίλοι. Δεύτερον όμως λάθος και μεγαλύτερον ήταν που το εκμυστηρεύτηκε στον Μιχάλη. Και τούτος είπε το μεδιστράν του της Δέσποινας και μάλιστα η παρουσίαση εν τούτη την Τζέιν που λαλείς σαν μια μακροχρόνια σχέση σου. Πού να ξέρα πόσο ακριβά θα πλήρωνα τζίνον το μεθύσι. Φταίει φυσικά η Δέσποινα. Φταίει. Έπρεπε να σε δώσει μια ευκαιρία να απολογηθείς πριν να πιστέψει τον Μιχάλη. Έπρεπε. Πριν να γυρέψει η παρηγοριά στην αγκαλιά του φίλου σου.
Αλλά ήταν ο δικός της τόπος να σε εκδικηθεί, να μου νομίσεις. Πόσο διαφορετική θα ήταν άραγε η ζωή μου αν επαντρεύκουμουν τελικά την Δέσποινα. Ένα φίλε, θα σκεφτείς εδώ, Ράντα. Εγώ θέλω πριν να φύγω να μου υποσχεθείς ότι είναι να καταφύγεις το τιμό σου και ότι θα γυρέψεις εκδίκηση μου, Μιχάλη. Εντάξει, Φίλιππε. Εντάξει, Φίλιππε. Εντάξει, Σταύρο. Σταύρο. Ναι. Η ιστορία με η Δέσποινα είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα που είχα από σένα. Αδίκησας. Θέλω να σου ξαναζητήσω συγγνώμη. Ο άνθρωπος είναι τρελός, πες του. Περίμενε, να του πεις κι άλλα. Εκτός από τρελός, πες του ότι δεν το σκότωσα εγώ τον Πανίκο. Αλλά αν συνεχίζει να με πρίζει, θα σκοτώσω το χοντρό θιούλι του. Κατάλαβες? Σε φτάνει, μην το μεταφράσεις αυτά τα πράγματα. Είσαι τρελός, Στράτο. Τι προσπαθείς, να τον εξεγριώσεις περισσότερο? Και τι θες να κάνω, Μόνικα, να κάθομαι εδώ πέρα να με πρίζει? Τέλος πάντων, πες του ότι μπας και φοβηθεί ότι ένας προπάπους μου ήταν ο πλαρχηγός μαζί με τον Κολοκοτρώνη το 21. Λοιπόν, εγώ θα πιάσω την αστυνομία. Σακάν, τέρχουμε έτσι. Θέλει να μεταφράσω. Ben insan Yunanlama Türk mi umurumda değil. Δεν τον ενδιαφέρει κάποιος άνθρωπος να είναι Ελλήνας ή Τούρκος. Beni ilgilendiren iyi insan, kötü insan. Ναι. Ενδιαφέρει τον κάποιος άνθρωπος να είναι κακός ή καλός? Τι λέει, ανθρωπιστής βγήκε ο θείος. Άντε τώρα θα μας προκύψει και φιλόσοφος. Θα μας αναλύσεις Αριστοτέλη και Πλάτωνα. Πώς το βλέπεις? Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο. Και στην Τουρκία και στα κατεχόμενα. Πολύ πιθανό να έχει διασυνδέσεις και με τη μαφία στις ελεύθερες περιοχές. Με το χιούμορ πάντως δεν έχει διασυνδέσεις. Έχετε χαρτοκόπτη εδώ στο γραφείο, έχετε? Γιατί, χαρτοκόπτη. Γιατί το θέλεις? Εδώ στο μου έτσι στα κρυφά, θέλω να του κόψω το λαρύγγι, θέλω να σου κόψω. Τρελάθηκες. Στράτο, άφησε τον να πει ό,τι έχει να πει και να φύγει, σε παρακαλώ. Ιντζίλ, Ινσάν Ολδούρμιζεκ Σιντιόν. Κουράνι κυρίμ Μπένισι Σιντιόν. Ναι, είπε ότι η Αγία Γραφή είπε να μην σκοτωνούμε, το ίδιο και το Κουράνι. Τι καλός άνθρωπος. Θα μας κάνει ανάλυση θρησκειών του. Μπράβο. Surprise! Να μου βρει χαρά. Τι? Είναι μια ωραία έκπληξη. Εσύ άρεσε που με βλέπεις? Νομίζω συμφωνήσαμε κάτι. Ένα λεπτό να ευκάλουμε εδώ μέσα στην πόρτα. Θέλω να μιλήσουμε. Έλα. Έλα, κάτσε. Εδώ κάνω, Μαρκό, να μιλήσουμε θέλω μόνο. Να πούμε τι, ρε χαρά. Δεν είπαμε ότι θέλω να μείνω μόνος μου. Οκ. Μπορούμε να είμαστε ένα απλός φίλοι. Πες ότι είμαι μια φίλη σου που ήρθε να σε δεις και να μιλήσετε. Είναι λίγο δύσκολο να σε δω σαν φίλη μου, χαρά. Γιατί? Επειδή πριν λίγο καιρό είμαστε μαζί. Επειδή είσαι εντυμένη έτσι. Μαρκό, κάτσε σε παρακαλώ. Υποσχόμαι να μην σε αποπλανήσω. Γιατί μου το κάνεις τώρα, χαρά τώρα? Τι σου έκανα τώρα? Εγώ απλά θέλω να σε βλέπω. Καλά, επειδή χωρίσαμε, σημαίνει ότι δεν πρέπει να μιλούμε? Ωραία. Τι θέλεις να πούμε? Μάρκο, είμαι μόνη μου. Εγώ τι θέλεις να κάνω? Θέλω
μια αγκαλιά. Ε? Χρειάζομαι μια αγκαλιά. Αποστολή μου, Αντρέα μου, σε παρακαλώ. Να είναι εντάξει ούλα με την Κατερίνα μας και θα έρθω στο μοναστήρι σου να σου φέρω μια λαμπάδα ρίσια μαζί σου. Είμαι πολύ αγχωμένος. Νιώθω τα σέρκα μου να δρώνω συνέχεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ο νεόφυτος είναι πολύ σπουδαίος γιατρός. Ναι, πολύ σπουδαίος ο γιατρός. Κύριε Χρήστο, στην περίπτωση της Κατερίνας έχει θεραπεία. Διαφορετικά, εν και θεός. Κουράγιο, Νάρα, η μουτσούλα είναι πάνε καλά. Έλα, ρε μωρό μου, έσπασα από την αγωνία μου. Πες μου, τι έγινε, τι σου είπε ο γιατρός? Τίποτε, τι να μου πει. Τι εννοείς τίποτε, Κατερίνα μου? Παππού μου, είπε μου να βγω έξω να τον περιμένουμε να έρθει να μας πει. Για να κατάλαβες τίποτε από το ύφος του? Λέω μου, δεν ξέρω πραγματικά. Είδε τις αναλύσεις που έκανα την περασμένη εβδομάδα. Τώρα εξέτασε με και ο ίδιος. Προσπάθησα να δω το πρόσωπο του για να καταλάβω την έκφραση του, αλλά δεν κατάφερα να καταλάβω τίποτε. Τι συμβαίνει, γιατρέ μου? Υπάρχει ελπίδα? Είμαστε ότι είναι όλα καλά, γιατρέ μου, γιατί είχαμε ζητάμε στον Απόστολο Αντρέα. Ως επαγγελματίας γιατρός, προσπαθώ να είμαι αποστασιοποιημένος από τον ασθενή που εξετάζω. Όσο μπορώ. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που αυτό είναι αδύνατο. Όπως η περίπτωση της Κατερίνας, που είναι εγγονή του κύριου Σολομού, κολλητού φίλου του Μακαρίτη του πατέρα μου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό, χαίρομαι πάρα πολύ. Όταν όμως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Και στην περίπτωση μου, γιατρέ, τώρα που είδατε τις εξετάσεις, τι πιστεύετε, είσαστε χαρούμενος ή στεναχωρεμένος? Στεναχωρημένος, Κατερίνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, γιατρέ? Άρη, δυστυχώς πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όχι, δεν υπάρχει ελπίδα. Ξέρεις κάτι? Η χαρά είναι πολλά παλιό χαρακτήρας. Δεν ήταν πάντα έτσι. Τώρα τελευταία έγινε και κυρίως μετά που έμπλεξα μαζί με τον Μάρκο. Θυμούμαι τον καιρό που ήμασταν μωρά, έκαναμε πάρα πολύ παρέα. Ήταν η αγαπημένη μου ξαδέρφη. Πώς τα φέρνει ζωή όμως, α, να ερωτευτεί τον πρώην άντρα μου. Σου πω κάτι, δεν πιστεύω ότι τον ερωτευτεί. Απλά ήθελε εσένα και ζουν να ξαναδείξετε μαζί. Γιατί το λαλείς τούτο? Γιατί μια σπίτι σου μιλήσαμε, τώρα έφυγε. Ναι. Και τι είπετε? Πολλά ζωή διάφορα. Αλλά να σου πω το μόνο σίγουρο. Το Μάρκο θεωρεί το σαν έναν τρόπαιο και θέλει να τον νικήσει. Και πιστεύει ότι με σένα και εκείνη εξέσπασε ένας πόλεμος, όπου στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Άρα δεν είναι θέμα Μάρκου, είναι θέμα νίκης. Ναι, αλλά τούτη είναι πολλά αρρωστημένη συμπεριφορά. Στο κάτω-κάτω, ο Μάρκος είπε ότι θέλει να μείνει μόνος του. Γιατί δεν το σέβεται τούτο? Αγάπη μου, δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει έτσι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση για να σου πω για κάτι άλλο. Θα το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Σου είπε μόνο σου μεταφέρω για κάτι άλλο. Τι? Ακούω. Άιστο, άιστο ρε, έμπειρα ζέστο. Χριστίνα, σε παρακαλώ. Πετάσεις μου μια κουβέντα να χώνεις με και στο τέλος μου λαλείς. Υπόσχεσαι ότι θα γάμεις τίποτε όμως, καμιά βλάκια. Υπόσχομαι, πέ μου. Σίγουρα. Πέ μου. Είπε μου ότι να πάει σπίτι του Μάρκου σήμερα και το ραντεβού του σε έναν ερωτικό. Το πιστεύω. Δεν πρέπει να σου πω. Εγώ είμαι η παλαβή που σου το είπα. Δεν πρέπει να σου το πω. Αμάρε, Ρένα. Εν το χωρί ο νους μου. Η ίδια μου η κόρη να με μισεί. Μα είναι ποτέ δυνατόν το παιδί να έχει τόσο μίσος για τον πατέρα του? Δεν γίνεται τούτο πράγμα. Γίνεται. Αν κάποιος ξέρει τον τρόπο με τον οποίο με έκαμες, να καταλάβει γιατί σε μισώ. Αν ξέρει πώς σε συμπεριφέρθηκες στις μάμας μου, πώς ήσουν... Αρκετά, σταμάτα! Αλλάξε ύφος, εντάξει.
Μιχάλη, πρέπει να μιλήσουμε. Εθιάλεξες πολλά κατά Λίλιον, Σταύρο. Κοίταξε, νομίζω πρέπει να με ακούσεις. Διαφορετικά είναι να βρεθείς σκοτωμένος εσύ ή στη φυλακή ο αρφός μου. Τα πράγμα. Θα περάσω. Έλα. Γεια σου, Βαλή. Κύριε Σταύρο, μόνο ένα πράγμα είναι να σας ζητήσω. Με μου ζητήσετε να σας αφήκω μόνος. Σας θέλω να ακούσω τον τη συζήτηση. Ένα πρόβλημα. Οψιάζομαι ότι θέλει να μου πιστά. Ο Φίλιπ πόσο θυμωμένος μαζί μου για ό,τι έγινε με τη Δέσποινα και απειλά να με σκοτώσει, σωστά. Κοιτάξτε, κάθε μέρα που περνά φουντώνει ο θυμός του, σκεφτόμαι ότι κάποια στιγμή είναι να δουλώσει η Μιχάλη. Για σου πω, μπορεί να κάνει πράγματα για τα οποία να μετανιώσουμε, αλλά είναι αργά. Ωραία τα κατάφερες, Δεσποινής Φανή. Τι φταίω εγώ? Εσύ φταίς. Εσύ είπες του Φίλιππου για τη σχέση μου είχαμε τη Δέσποινα. Είπα απλά την αλήθεια. Με στην αλήθεια, μπράβο. Τώρα είσαι ικανοποιημένη που κινδυνεύω να με σκοτώσω. Εγώ νομίζω να αφήσει για λίγο μου Κύπρου, ώστε που ερεμήσει. Υποσχέθηκε μου βέβαια ότι θα σου κάνει κακό, αλλά ξέρω μέσα βράζει που θυμώ. Να φύγω από την Κύπρο. Μα για μια σχέση που είχα πριν 25 χρόνια. Σιγά το έγκλημα που έκανα. Όχι μεγάλο το έγκλημα που έκανε. Εγκακούργημα το που έκανε. Όχι επειδή είσαι σχέση με η Δέσποινα. Επειδή έγινε η αιτία να τσακώνονται δυο αδέρφια για 25 χρόνια. Bir yakınınız öldüğünde acısını içinizde hissedersiniz. Bu ister Türk, ister Bulgar, ister Yunan. Ne olursanız olun aynı acıyı hissedersiniz. Λέει ότι αν πεθάνει κάποιος άνθρωπος δικός σου, πονάς. Είτε αν είσαι Έλληνας, Τούρκος. Τι λέει, βγήκες και διανοούμενος. Μπράβο, κύριε Τούμερ. Συγχαρητήρια. Ανθρωπιστής. Πάντως, εγώ που τον ξέρω πολλά καλά, ένα σου λέω. Είναι πολλά επικίνδυνος. Πρέπει να τον προσέχεις. Μη φοβάσαι. Έχω δει και πολύ χειρότερους. Σταμάτα να κάνεις το μάγκα, Στράτο. Δεν βλέπεις πως έχεις μπροστά σου ένα αντίστακτο άνθρωπο που διψάει για εκδίκηση. Δεν πάει να... Άντε μην πω καμιά κουβέντα τώρα και έχουμε και κυρίες μπροστά. Δεν αραστήρμα μου για αυτό. Πάνε κουλουσένα αυτό. Έκανε τη έρευνα του και σίγουρος ότι εσύ σκότωσες τον Πάνικο. Εγώ σκότωσες τον Πάνικο. Επιμένεις. Δώστε το τηλέφωνο του Μικελίδη, θα του χρειαστεί. Κάνε. Άντια κάντε μισθάρ. Τι λέει? Το αίμα φεύγει με αίμα μόνο. Αγία μου. Τι προσπαθεί να πει? Πήρα εις αρφούντα σαν ελετζέξι. Λέει ότι εσύ σε ένα μήνα θα σκοτωθείς. Παπά! Ναι, γιέ μου! Θέλω να μου πεις παραμύθι. Μα τώρα? Ναι. Ό,τι θέλει ο γιος μου ο καλός. Λοιπόν, Άντζελα και Βαλεντίνα, ανοίξετε τα αυτιά σας γιατί έχω παραμύθια μια ντουζίνα. Κάτι για πριγκίπη. Πριγκίπισσα είσαι εσύ, κούκλα μου, πριγκίπισσα μεγάλη. Δεν θέλουμε ούτε παραμύθια με πρίγκιπες, ούτε με πράσινα άλογα. Άσπρα άλογα. Καλό κάτι αστείο. Μάλιστα. Θα σας πω ένα παραμύθι που έγραψα εγώ. Άντε πάλι. Όχι να σκέψεις το μωρό λαβάζα, γιατί σαν ευρεία σου. Ένα καταλαβαίνω, Χριστίνα. Παραμύθια των άλλων είναι αλήθειες τα δικά μου. Ελαφαζανιές, άφησμε. Θα παίξω εγώ όπως θέλω με τα μωρά. Ακριά σκέψη. Κότσινη κλωστή δεμένη στην ανέμην τυλιγμένη, δώσ' της πάτσον κλώτσον να γυρίσει, παραμύθι να αρκινήσει. Μια φορά και έναν και... Α, ναι. Διαφημιστικό διάλειμμα. Ραϊ Αντωνιάδη, πιάσμε αύριο στη δουλειά, αν είμαι σε σύσκεψη. Ναι, είμαι σε σύσκεψη με το γιο μου και σαν κόνησες. Εγκαλά που σου λέω.
Κι ας με αύριο στη δουλειά. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό είχε μια κόκκινο σκουφίτσα. Πώς έμοιαζε η κόκκινο σκουφίτσα? Με τη μάμα ή με τη Χριστίν? Πρόσεξε να μου απαντήσεις. Η κόκκινο σκουφίτσα ήταν φτιστή η Ρένα, η μάμα. Η Χριστίνα έφερνε του κακού του λύκου του τόντις. Ήσαν σηκώθηκα και εδώ κασουτινά. Κατά τον λόγο η κόκκινο σκουφίτσα Ρένα που έπιε. Στο φαρμακείο. Φαρμακείο. Δεν σου πιστεύω να πει σπίτι του Μαρκού να κάνει καμιά βλακιά τώρα. Τι σκέφτεσαι? Διάφορα. Πες μου. Δεν έπρεπε να παρασυρθούμε, ρε χαρά, έπρεπε. Γιατί? Ήταν όμορφα. Που υποτίθεται ότι χωρίσαμε. Ποιος μας εμποδίζει να ξανασμίξουμε? Ποιος είναι έτσι ο... Όταν ανοίξεις! Μάρκο! Μάρκο, άνοιξε μου, ξέρω ότι είσαι μέσα! Πιστεύω, είναι η Ρένα. Εσύ γιατί ταράσσεσαι? Και με ποιο δικαίωμα είναι η Ρένα καμία φόδο στο σπίτι σου, Μάρκο? Μάρκο, άνοιξε μου, σε παρακαλώ, θέλω να μιλήσουμε! Τούτη τη μάχη δεν θα την κερδίσεις, κυρία Ρένα. Θα την κερδίσεις. Μόνον εγώ φταίω που έφυγε η Δέσποινα να άφησε τον Φίλιππο. Ο αρφός σου είναι σε καμιά ευθύνη. Ο αρφός μου τι φταίει. Αν είσαι πραγματικός φίλος, είσαι να πάει να το συμβουλέψεις τον αρφό μου. Ένα τα ξεφουρνίζει τη ζουλά τη Δέσποινα. Έχει δίκιο ο Σταύρος. Βέβαια. Εσύ συμφωνείς με όποιον είναι εχθρός μου, ξέρουμε το. Κοίταξε παρά τα κακά που μου έκαμε. Έτσι με θεωρώ σε εχθρό μου, ρε Μιχαλή. Γι' αυτό που ρτάδαμε. Θα σε προειδοποιήσω να γλιτώσεις που την οργή του Φίλιππου. Άντε και σκότωσε με ο Φίλιππος. Παρακάτω. Να με λυπηθεί κανένας. Το αντίθετο, πολύ ένα χαρό. Ακόμα και η ίδια από η κόρη ένα χαρή να με δει σκοτωμένο. Καμνείς πολλά μεγάλο λάθος, Μιχάλη. Σταμάτα να με λαλείς, Μιχάλη. Συγγνώμη. Να μου λαλείς. Προσπαθώ, αλλά δεν μου φκένει. Θαύμασε κόσμε την κόρη που έκαμα. Προσπαθώ να γίνεις σωστός άνθρωπος και μετά θα σε πω κι εγώ πατέρα μου. Αλλά κοίτα τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Επρόδωσες τον καλύτερο σου φίλο, εγκατάστρεψες τη ζωή της μάμας μου. Τι της έκαμα. Ξέρεις πολλά καλά και με αναγκάσεις να σου πω. Άμα η ίδια σου η κόρη θεωρεί ότι είσαι σωστός άνθρωπος, τον πρέπει να σε προβληματίσει, ο Μιχάλης. Σταύρο, αρκετά! Κι άκουμε τι θα σου πω. Όχι μόνο ξέρω ότι το ένα σου παιδί δεν είναι δικό σου, αλλά ξέρω ότι ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας. Τι πες? Με θυμώνεις, Άρτο. Γιατί να πω πράγματα που να σε κάνουν να θέλει να αυτοκτονήσεις. Το βάζω εγώ. Η δική μου ζωή να αξίζει τίποτε. Αλλά για να προστατέψω τα παιδιά μου, μπορεί να κάνω φόνο. Μπορεί να κάνω φόνο. Θέλω να βρεθώ σε δύσκολη θέση, ρε Άλκη. Είμαι αραβωνιασμένη τώρα και δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στη σχέση μου. Αφήσε με ρε μάμα, δεν είμαι καλά. Γιατί, έγινε καλή στη δουλειά, κόρη μου? Η δουλειά είναι μια χαρά. Με τον τουμέρ που δεν ξέρω τι να κάνω. Πού το να θυμήθηκες τούτο? Κύριος με θυμήθηκε. Εγνώρισες τον τούτο τον τύπο, δεν είναι, κύριε Σταυρό? Ναι. Τι τύπος είναι? Η Ελένη αγαπούσε τον.